Χαίρεστε τι βλέπετε? Τη σφαγή των συνταξιούχων. Αυτά είναι τα στοιχεία που έστειλε στο αποκαλυπτικό δελτίο ο συνταξιούχος καθηγητής ΤΕΗ Κωνσταντίνος Κουλούρης, ο οποίος μέσα σε ένα έτος είδε τη σύνταξή του να μειώνεται κατά 60%. Όπως μπορείτε να δείτε, τον Απρίλιο του 2011, ο καθηγητής είχε την τύχη να λαμβάνει 1.634 ευρώ σύνταξη. Σύνταξη την οποία έχει χρυσοπληρώσει στο ταμείο του χρόνια ολόκληρα. Τον Ιούνιο του 2012 η σύνταξη του έφτασε μετά από περικοπές τα 1.194 ευρώ. Τον Ιούλιο η κατρακύλα συνεχίστηκε και η σύνταξη έφτασε τα 1.174 ευρώ. Το μαχαίρι στη σύνταξη συνεχίστηκε και το Δεκέμβριο του 2012 όταν πήρε 1.001 ευρώ. Επειδή όμως ο κύριος Κουλούρης, όπως και οι χιλιάδες άλλοι συνταξιούχοι, έχει την ευθύνη για την κατάντια της χώρας μας, έπρεπε να πληρώσει κι άλλο. Έτσι, τώρα πια, τον Ιανουάριο του 2013, ο καθηγητής παίρνει 609 ευρώ σύνταξη. Το σχετικό διάγραμμα που δείχνει την απίστευτη κατηφόρα των χρημάτων του, μόνο οργή μπορεί να προκαλέσει. Μετά από χρόνια δουλειάς και εισφορών στα ταμεία, αυτός ο άνθρωπος ληστεύεται με το χειρότερο τρόπο από το ίδιο του το κράτος, το οποίο του στερεί πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Εάν ήδη έχετε εξαγριωθεί με όσα βλέπετε, δείτε και αυτό. Ο κύριος Κουλούρης με τα 609 ευρώ το μήνα σύνταξη πρέπει να πληρώσει μηνιαία δόση για τη φορολογία εισοδήματος 577 ευρώ. Προφανώς δηλαδή, οι ειδήμονες της οικονομικής πολιτικής θεωρούν ότι ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει με 32 ευρώ το μήνα. Αν και προφανώς οι ίδιοι οι δήμονες δεν μπορούν να περάσουν ούτε μία ώρα με αυτά τα χρήματα, μπορούν όμως χωρίς φόβο και πάθος να στείλουν τους Έλληνες στην κιλοτίνα. Πάμε στον κύριο Κουλούρη να μας πει περισσότερα. Νομίζω ότι το ρεπορτάζ, και το ρεπορτάζ τα είπε Κουλούρη, όλα, κύριε Παυρόπουλε. Επειδή έχουμε και τις αποδείξεις από, από τις αναλήψεις που κάνατε στις συντάξεις σας, είναι εντυπωσιακό ότι, ότι στις 16 Τετάρτου του 2011 παίρνετε 1.634 ευρώ. Είναι αυτό που βλέπουμε. Πέφτει σιγά σιγά στο 1.194. Πέφτει στη συνέχεια 1.174. Στη συνέχεια πέφτει, να το δούμε παρακάτω παρακαλώ πολύ, 1.001 και φτάνει 609,12. 609,12. Μην ξεχάσουμε τα 12 λεπτά. Κανένα λάθος δεν μας έχει. Και οι υποχρεώσεις σας στην εφορία είναι 577 ευρώ. Άρα σας μένουν 32 ευρώ. Νομίζω ότι θα ρωτήσετε τον βουλευτή εκεί, τον κυβερνητικό, να σας πει πόσα περισσεύουν. Γιατί ο ίδιος διαπίστωσε με τους φόρους που επέβαλε η κυβέρνηση και με τις μειώσεις των συντάξεων ότι μας οδήγησε σε μια πραγματική εξαθλίωση. Μα κύριε καθηγητή, βέβαια, δεν άκουσα κανέναν Έλληνα υπουργό. Πριν από λίγες μέρες άκουσα το Ιαπωνέζο. Κύριε βουλευτά, αν έχετε αμφιβολία, είμαι στο διπλανό στούντιο, μπορώ να σας τα δείξω τα χαρτιά ένα-ένα. Αφήστε με τώρα να μιλήσω, μιλάτε πολλή ώρα. Αφήστε με να μιλήσω και μετά πείτε ό,τι θέλετε. Κύριε Κουλούρη, πριν από λίγο καιρό. Κύριε Κουλούρη, ένα λεπτό ζητώ συγγνώμη. Σε εσάς είναι ο λόγος. Θα δώσω στον κύριο Σταμενίτη. Θα μιλήσω μαζί του σε λίγο. Θα του δώσω του κύριου Σταμενίτη. Αν έχει αμφιβολία, θα μιλήσω μαζί του σε λίγο. Κύριε Σταμενίτη. Παρακαλώ. Μπορώ να το σχολιάσω και να μάθω. Βεβαίως, ευχαριστώ. Βεβαίως. Τώρα μπορώ και να το δικαιολογήσω. Εάν μπορεί να τα σχολιάσει και θέλει, ευχαριστώ για να πάρει απαντήσει. Να ακούσουμε τον κύριο Κουλούρη πρώτα, σας παρακαλώ, και θα απαντήσετε. Πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, ένας Ιαπωνέζος υπουργός είπε ότι οι συνταξιούχοι ζουν πολλά χρόνια και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα οικονομικό στην χώρα του. Το είχε πει και ο Λοβέρδος. Φοβάμαι ότι στην Ελλάδα. Δεν το είπε κανένας υπουργός, αλλά το έκανε πράξη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο ότι φτάσαμε σε αυτή την συγκλονιστική εξαθλίωση ενός ανθρώπου που δίδαξε 36 χρόνια στην ανώτατη εκπαίδευση, στο Πολυτεχνείο και στο ΤΕΙ, ενός ανθρώπου ο οποίος δεν εισέπραξε χρήματα επιπλέον σε καμία περίπτωση και αν γι' αυτό μπορώ να κατηγορηθώ, θα τη δεχτώ αυτή την κατηγορία πλήρως. Και μάλιστα που υπήρξε στέλεχος παιδείας της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω για τον κύριο βουλευτή για να μην νομίζει ότι είμαι και εγώ από εκείνους που των κομμάτων κλπ. Δεν ήμουνα ενταγμένος, αλλά συνταγμένος με το κόμμα. Βοήθησα την Όκια Παιδείας για πολλά χρόνια και δεν μετανιώνω για τίποτα. Μετανιώνω όμως και λυπάμαι γιατί βρισκόμαστε σε μια ιδιόμορφη κατοχική περίοδο, κύριε Παυλόπουλε. Και αν κάποιος δεν το πιστεύει, ακούω τώρα να αρνούνται ότι ψηφίζουν, δήθεν ψηφίζουν. Ποια διαβούλευση έγινε, κύριε βουλευτά, στη Βουλή για να ψηφιστούν αυτά τα νομοσχέδια που λέτε, που ήταν πράξεις νομοθετικού περιεχομένου? Ό,τι έκαναν οι Γερμανοί κατακτητές το 40, κάνουν τώρα οι φίλοι μας οι Τροϊκανοί.
φέρνουν σχέδια τα οποία εσείς λέτε, εμείς δεν τα εμπιστευόμαστε, αλλά τι να κάνουμε, η Τρόικα επιμένει. Άκουσα δεκάδες συναδέλφους σας, εσάς ομολογώ δεν σας έχω ακούσει, αλλά φαντάζομαι ότι αν σας ρωτούσαμε κάποια πράγματα, θα μας λέγατε κι εσείς τα ίδια. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Επιμένει η Τρόικα. Άρα λοιπόν έχουμε έναν κατακτητή, ο οποίος πιέζει, ο οποίος επιβάλλει σχέδια και προτάσεις. Μα θα μου πείτε, σώσαμε την Ελλάδα. Ναι, αλλά πρέπει να σώσετε και τους Έλληνες. Εμείς πρέπει να ζήσουμε. Εμείς έχουμε παιδιά και εγγόνια. Εγώ έχω ένα εγγόνι που είναι 16 μηνών. Και διαφορετικά δεν θα ερχόμουν να κάνω αυτή τη στιγμή. Και τώρα που η Τρόικα λέει, κάναμε λάθος αυτά που σας πιέζαμε. Α, τώρα επιμένει η κυβέρνηση ότι δεν έχει κάνει λάθος η Τρόικα. Τα έκανε καλά. Να απαντήσει ο κύριος Σταμενίτσης. Είναι τροϊκότερη τη Τρόικας. Είναι τροϊκότερη η κυβέρνηση τη Τρόικας. Και θα τελειώσω, κύριε Παυλόπουλε, με ένα σημείο ακόμα. Επειδή αναφέρθηκε και κάτι για τα ακίνητα και για τα αυτοκίνητα. Δεν θα κάνω περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα. Πρώτον, πώς είναι δυνατόν να κάνει διαφήμιση στις ασφαλιστικές εταιρείες η κυβέρνηση, λέγοντας, απειλώντας δηλαδή, ότι ένα ακίνητο όχημα το οποίο έχω εγώ στη Νέα Μάκρη και δεν κινείται καθόλου, και θα σας πω αμέσως γιατί δεν κινείται, θα μου βάλει πρόστιμο γιατί δεν το έχω ασφαλίσει. Και γιατί δεν κινείται, γιατί είναι επαγγελματικό του γιού μου, ο οποίος τώρα δεν έχει δουλειές, είναι πολιτικός μηχανικός και το έχει απαρκαρισμένο μονίμως. Πώς λοιπόν αυτό το όχημα θα το ασφαλίσω με 600 ευρώ το χρόνο, αφού δεν θα κινείται? Πραγματικά συμφωνώ ότι πρέπει να μην υπάρχουν ανασφάλιστα οχήματα και αυτό πώς λύνεται? Θα βγάλουμε τους τροχονόμους στον δρόμο και όποιον πιάνει με ανασφάλιστο όχημα θα τον πηγαίνει φυλακή. Μην βάζετε πολλά θέματα. Και κάτι ακόμα. Μην βάζετε πολλά θέματα. Γιατί είναι εντυπωσιακό, κύριε Παυλόπουλε, θα το πω στον κύριο βουλευτή για να το ερωτήσει όταν θα έρθει η ώρα της συζήτησης στη Βουλή για τη φορολόγηση των ακινήτων. Υπάρχουν ακίνητα που εντάσσονται στο σχέδιο. Ένα μέρος αυτής της έκτασης δίνεται εισφορά σε γη και άρα ανήκει από σήμερα στο κράτος. Αυτό λοιπόν θα πληρώνει τώρα φόρο ακίνητα. Δεν είναι μόνο δηλαδή εκείνα τα ακίνητα που δεν προσφέρουν κανένα εισόδημα και άρα είναι παράλογο να τα φορολογούμε. Ένα οικόπεδο το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου και δεν προσφέρει κανένα. Έχει μεγάλη αξία, δεν προσφέρει όμως κανένα έσοδο. Αυτό θα φορολογείται. Αλλά ας το παρακάμψουμε. Ένα μέρος αυτού το έχει ήδη πάρει το κράτος. Δεν μπορεί να το κάνει τίποτα ο ιδιοκτήτης. Και σε αυτό επιβάλλει φόρο. Το πληρώνω εγώ. Ήδη με την υπάρχουσα. Βάλτε τον τελεία να απαντήσει, παρακαλώ. Αν ο κύριος βουλευτής έχει κάτι να με ρωτήσει, ευχαρίστω θα το απαντήσω. Ναι, κύριε Σταμενίτη. Να κάνω ένα σχόλιο μόνο για τα 600 ευρώ. Προφανώς είναι αναδρομική μείωση παρακράτηση, γι' αυτό έχει πάει στα 600 ευρώ. Το εγώ, Φεβρουάρι... κύριε, μπορώ να ζήσω με. Ο υπουργός οικονομικών. Πριν από λίγες μέρες, όταν το ρώτησε ένας δημοσιογράφος, είπε: όχι, δεν μπορώ να ζήσω με 500 ευρώ. Εσείς εκτιμάτε. Στον Νίκο Χατζηνικολάου είπε: όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Να απαντήσω όμως και μπορούμε να σχολιάσουμε ό,τι ακριβώς θέλουμε. Ο καθένας πράγματι. Είναι αναδρομική μείωση. Δεν είναι το πρόβλημα στο σπίτι. Η αναδρομικότητα είναι 100 ευρώ περίπου. Η αναδρομικότητα είναι περίπου 100 ευρώ. Να απαντήσει, κύριε. Να δούμε το Φεβρουάριο πόσο είναι ακριβώς η σύνταξη. Έτσι, αυτά που έχουν ψηφιστεί είναι συγκεκριμένα και μιλάνε ότι κάτω από 1.000 ευρώ σύνταξη δεν υπάρχει καμία απολύτως... Μην το λέτε, κάνετε λάθος. Εδώ είναι τα χαρτιά, είναι εδώ. Κόβονται τα δώρα στις συνταξιούς. Όχι μόνο τα δώρα. Εδώ είναι τα σκράπεζες. Τι δώρα, τα δώρα μας τα έχουν κόψει εδώ και δύο χρόνια. Κύριε βουλευτά, δεν μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε. Να μιλήσω. Με συγχωρείτε, δεν μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Ούτε εγώ σας είπα να λέτε ό,τι θέλετε. Τα δώρα, στις συντάξεις όπως η δικιά μου έχουν κοπεί εδώ και δύο χρόνια. Τα 1.000 ευρώ είναι καθαρά, κύριε Σταμενίδη. Μιλάτε μαζί, κύριε Σταμενίδη. Απαντώ, απαντώ. Για τα 600 ευρώ, παρακαλώ. Είναι τα μισά μαζί με το επικουρικό. Παρακαλώ. Άρα λοιπόν παρακαλώ. Δεν ξέρει ο κ. Σταμενίδης, δεν έχει ιδέα, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με αυτά. Δεν έχει ασχοληθεί καθόλου. Δεν έχω ασχοληθεί τίποτα. Δεν έχει καθόλου, τίποτα πολύ. Παρακαλώ, κάνω ένα σχόλιο και ρίχνω. Κύριε, παρακαλώ πολύ. Θέλω να παρακαλέσω. Δεν μπορεί πέντε άτομα να πυροβολούμε ένα. Προφανώς. Δεν γίνεται. Ο κ. Σκούτας δεν έχει μιλήσει ακόμη. Παρακαλώ πολύ να απαντήσει ο κ. Σταμενίδης στον κ. Κουλούρη. Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο ποια είναι ακριβώς η αξία των χρημάτων αυτών. Τώρα. Είναι βέβαιο ότι κανείς δεν θέλει να κόβει ούτε μισθούς ούτε συντάξεις. Αυτό είναι βέβαιο. Γιατί το ούτε κάνει. Ούτε το κάνει καλά. Όμως η χώρα πρέπει να προχωρήσει για να βγει από το πρόβλημά της. Η σημερινή κυβέρνηση. Χωρίς Έλληνες, φαντάζομαι. Εγώ δεν διάκοψα κανένα. Χωρίς Έλληνες, φαντάζομαι. Σας σεβάστηκα. Είστε σε άλλο στούντιο. Αφήστε με να πω μια πρόταση ολόκληρη. Έτσι. Είναι βέβαιο ότι αυτό το πρόβλημα η σημερινή κυβέρνηση το βρήκε. Ανέλαβε τον Ιούνιο του 2012 και βρήκε μια χώρα η οποία είναι εντός μια σύμβαση και μια χώρα που δεν μπορεί να δανειστεί. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση για να μπορέσει να πάρει τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι περισσότερα από αυτά που ήταν το σχέδιο, ήταν να εφαρμόσει και να μπορέσει το 2013 να έχει πλεόνασμα. Έτσι λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία μπήκανε και πήραν κάποιες αποφάσεις. Γι' αυτό και τις ψηφίσανε. Με στόχο και με σκοπό αυτή η χώρα να ορθοποδήσει. Δηλαδή τι,
να μπορέσει να γίνει ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, να μπορέσουν να πληρωθούν όλες οι φουλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες και να αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνουν τα σταθερά τα βήματα για να μπορέσει να υπάρχει ανάπτυξη. Ο μέσος το κυριότερο, να φάει, το κυριότερο πρόβλημα για μένα. Δεν σας διέκοψα. Το κυριότερο πρόβλημα για μένα. Το κυριότερο πρόβλημα για μένα είναι η ανεργία. Και η ανεργία για να μπορέσει να λυθεί πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Για να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις πρέπει να υπάρχει πολιτική σταθερότητα, κυβερνητική αποφασιστικότητα και ευημερία. Και φτώχεια. Και ηρεμία. Και φτώχεια. Και ηρεμία. Να είναι φτηνή η Ελλάδα. Να υπάρχουν τράπεζες να μπορούν να χρηματοδοτούν και οτιδήποτε. Αφήστε τις τράπεζες για μια φορά λοιπόν, από την επιχειρηματολογία σας. Βγάλτε τις τράπεζες απ' έξω. Ο πρόεδρος της Ισλανδίας σας έδειξε τον δρόμο. Τα βήματα αρχίζουν και αλλάζουν. Και λέμε το εξής και αφήνω ποιος. Μακάρι να ακούγατε τις ενστάσεις των πολιτών. Ακριβώς. Μην ακούτε τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Εδώ και μια εβδομάδα έχει αναδειχθεί το θέμα του πολλαπλασιαστή. Δηλαδή αυτό που είπε το Δέλτα Νιτράφ, ότι έκανε λάθος το πολλαπλασιαστή. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές σας τι είναι ο πολλαπλασιαστής. Τι λέτε κύριε, τι σχέση έχει τώρα ο πολλαπλασιαστής με τις συντάξεις. Καταλαβαίνετε ότι έχετε εξαθλειώσει ανθρώπους οι οποίοι επί 35 χρόνια δίδαξαν στο Πανεπιστήμιο και στο ΤΕΗ. Αφήστε το πολλαπλασιαστή κύριε. Τι πολλαπλασιαστή μας. Όχι για τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Για τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Γιατί έχει σημασία πώς ακριβώς θα μπορέσουμε να φύγουμε από αυτή την ύφεση. Και πώς ακριβώς χρειάζεται. Παρακαλώ. Ορίστε, κύριε Σαρέκη. Δεν υπάρχει σίγουρα δεν υπάρχει κανένας Έλληνας που να είναι ευχαριστημένος με αυτή την οικονομική πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι μας. Διότι η οικονομική κρίση αγγίζει όλους τους Έλληνες. Κανείς δεν μπορεί να χειροκροτήσει τα μέτρα. Είμαστε ναυαγοί στην κατάρρευση της οικονομίας. Αλλά ο ναυαγός όμως για να τον σώσει κάποιος, πρέπει να τον πιάσει από τα μαλλιά και τα μαλλιά πονάνε. Είναι επώδυνα τα μέτρα. Αλλά όμως δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Διότι δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει καμία κυβέρνηση που να έχει την δυνατότητα να κάνει παραχωρήσεις και να μην τις κάνει. Θα πρέπει κάνει στους βουλευτές, κύριε. Αυξάνει τα προνόμια των βουλευτών. Κύριε Παυλόπουλε, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα μετά την εκλογή. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι πράγματι δύσκολες οι εποχές και όλοι μας πληρώνουμε την κρίση. Σίγουρα θα πρέπει να γίνουν όμως και άλλα μέτρα. Θέλω να πω το εξής. Θα πρέπει η κυβέρνηση για να μπορέσει να εκτονώσει την κατάσταση στο θέμα που είπε ο κύριος Παυλόπουλος, στο θέμα με τις τράπεζες. Οι Έλληνες είναι υπερχρεωμένοι στις τράπεζες κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει όχι με την υπετιότητα των πολιτών. Ενώ το συζητάνε. Ενώ το συζητάνε. Και κάποιους καλύτερους ποινικολόγους. Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση. Δεν έπρεπε ήδη, εφόσον ο κύριος έχει χάσει 40-50% όλοι οι συνταξιούχοι. 60, κύριε Κουλούρη. Ακόμα χειρότερα. Δεν έπρεπε και οι τράπεζες να έχουν κάνει μια υποχώρηση. Βεβαίως. Να δοθεί πρώτον αυτό. Όχι, δεν μου εμείωσαν καθόλου, κύριε, το χρέος μου στην τράπεζα. Την μηνιαία δόση δεν την εμείωσαν καθόλου. Γιατί να έχουμε τον κύριο Σαράκη, ο οποίος είναι από τους καλύτερους νομικούς. Εγώ σας ρωτάω το εξής. Κάθε φορά μια κυβέρνηση δεν λέει ότι δεν έχω άλλη λύση. Σήμερα, το ξέρετε πολύ καλά, τρία άρθρα αντισυνταγματικά από το σχέδιο του Ραγκούση για την Ιθαγένεια. Θυμάστε τι μας έλεγε ο κύριος Ραγκούσης και εσείς το πολεμήσατε. Ότι είναι το μοναδικός δρόμος, δεν αλλάζει αυτός ο δρόμος, ψηφίστε αυτό. Το καταλάβατε τι γίνεται. Το καταλαβαίνω και έχετε δίκιο. Η κυβέρνηση λοιπόν. Λάθος ο ένας. Αντισυνταγματικά ο άλλος. Αντιτόσα ο άλλος, ο κόσμος έχει πεθάνει. Θα πρέπει να τολμήσει να υλοποιήσει την υπόσχεσή της ότι θα πρέπει να δώσει ανάσα στους δανειολήπτες. Κύριε Παυλόπουλε, διότι όλοι οι τράπεζες έχουν μειωθεί δραματικά τα εισοδήματα και θα φτάσουμε στο σημείο η περιουσία των Ελλήνων όχι να κινδυνεύει από το ελληνικό δημόσιο αλλά από τα ιδιωτικά συμφέροντα. Θα πρέπει να τολμήσουν να συγκρουστούν με την τραπεζική ολιγαρχία. Μία παρατήρηση. Όχι, κύριε Σταμίνη, ένα λεπτό δεν έχει μιλήσει. Γι' αυτό που συζητάμε, δεν έχει μιλήσει. Μία φράση, σας παρακαλώ. Δεν έχει μιλήσει ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης καθόλου. Κύριε Σαράκη, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, ανάμεσα στους πολλούς κορυφαίους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε πριν από δύο ημέρες την Κυριακή στην εκπομπή μου στο Real FM. Άλλα λέγαμε στους πολίτες, στο Ζάπια. Ένα, δύο, τρία. Άλλα αυτό τώρα εγώ. Ένα λεπτό, κύριε Σταμίνητη. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Κουλούρη. Δέκα δευτερόλεπτα μόνο, αν μου επιτρέπετε. Δεν έχω χρόνο, κύριε Κουλούρη. Πρέπει να πάμε σε κόσμο που περιμένει. Θα χαρώ όμως και σας το λέω από καρδιάς τις επόμενες ημέρες να σας έχουμε εδώ κοντά μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Ορίστε, κύριε Σκούτα. Εγώ θέλω να πω, κύριε Παυλόπουλε, το εξής. Ήρθε ο κύριος Τόμψεν και είπε ότι αυτό το πρόγραμμα είναι λάθος. Και είπε ότι πρέπει να πάρουμε και καινούργια μέτρα. Αυτό πότε. Και αυτή η κυβέρνηση
συνεχίζει να υπερασπίζεται. Θα την επαναφέρετε σε αυτή τη σύνταξη. Μισό λεπτό να την εξαποσύνει τόσο. Συνεχίζει να υποστηρίζει ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να βγει. Παρόλο ότι ξέρει. Ναι. Όχι, αυτό πείτε μας. Αυτό που ρωτάει η κυρία Ζαναγγέλη. Τι λέει. Θα τα δώσετε πίσω τα λεφτά. Αυτά τα χίλια. Τα λεφτά στους συνταξιούχους. Θα τα δώσετε πίσω. Μισό λεπτό να σας πω κάτι. Μισό λεπτό. Από ένα άδειο καλάθι, το οποίο δεν έχει και πάτο, πρέπει να του βάλουμε πάτο. Για να αρχίσει να γεμίζει και να δίνουμε. Άρα... Από πού θα δώσει όταν αυτή τη στιγμή ακολουθείτε μια πολιτική χωρί πάτο. Το ίδιο λέει και η κυβέρνηση όμως. Το ίδιο λέει και η κυβέρνηση. Λέει η κυβέρνηση δεν έχει πάτο ακόμα το Βαρέλι, δεν μπορώ να σταματήσω πουθενά. Άρα γιατί θέλετε να γίνετε κυβέρνηση. Κύριε Παυλόπουλο, τη δημοσκόπηση τη είδατε. Τη δημοσκόπηση πανά την είδατε χθε. Την είδατε. Πάμε να δούμε τον έπονα σα παρακαλώ πολύ για να το σχολιάσει ο κ. Κούτα. Πάμε να τη δούμε. Βραχία κεφαλή με 0,3% για τη Νέα Δημοκρατία ενάντια του ΣΥΡΙΖΑ, καταγράφει νέα δημοσκόπηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Επαμινών Δαπανά για το αποκαλυπτικό δελτίο. Στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 24,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 23,8%, το ΠΑΣΟΚ 8,1%, οι ανεξάρτητοι Έλληνες στο 7,4%, η Χρυσή Αυγή το 12,6%, η Δημοκρατική Αριστερά το 5,4%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το 6,1%, ενώ άλλο κόμμα απαντά ότι θα ψήφισε το 6,3% των ερωτηθέντων. Πάντως δείχνει η εικόνα αυτή ότι είναι ένα ντέρμπι και κρέμεται σε μια κλωστή ποιος θα βγει πρώτος και ποιος δεύτερος. Αυτή θα είναι και η συνέχεια. Αν η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει ξεδιαλύνει το σκηνικό. Όχι. Αν η Νέα Δημοκρατία δεν μπορέσει μέσα στο 2013 να λύσει ένα μέρος των οικονομικών προβλημάτων, τότε ο δρόμος ανοίγει για τον ΣΥΡΙΖΑ. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα και το παρόν εκλογικό σύστημα με τον πόνους των 50 εδρών, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Αριστερά θα μπορούσαν να σχηματίσουν κυβέρνηση με 158 έδρες. Στην Αθήνα την πρωτιά κρατά ο ΣΥΡΙΖΑ με 21,6%, ενώ η Νέα Δημοκρατία φτάνει το 19,3%. 5,3% συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ, 6,8% ανεξάρτητοι Έλληνες, 10,7% η Χρυσή Αυγή, 5,7% η Δημοκρατική Αριστερά και 5,7% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στη Θεσσαλονίκη πρώτη παραμένει η Νέα Δημοκρατία με 25%. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 22,1%, το ΠΑΣΟΚ 8,5%, οι ανεξάρτητοι Έλληνες 5,3%, 10,6% η Χρυσή Αυγή, 5% η Δημάρ και 4,7% το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τώρα, όσον αφορά τα κοινωνικά κριτήρια των ερωτηθέντων, την εμπιστοσύνη τους στη Νέα Δημοκρατία φαίνεται πως δείχνουν οι αγρότες σε ποσοστό 30,3%, ενώ ακολουθούν οι συνταξιούχοι με ποσοστό 26,9%. ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει το 26,1% των ανέργων, ενώ αξιοσημείωτο είναι εδώ πως στη δεύτερη θέση βρίσκεται το κόμμα της Χρυσής Αυγής με ποσοστό 16%. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτος με 25,8% και στους εργαζόμενους. Εντύπωση προκαλούν και τα στοιχεία που αφορούν στις μετακινήσεις ψηφοφόρων. Το 50,5% των ερωτηθέντων απαντά θετικά στο ερώτημα αν έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο να ψηφίσει άλλο κόμμα από αυτό που ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και οι απαντήσεις στην περίπτωση δημιουργίας νέων κομματικών σχηματισμών. Στο σύνολο των ψηφοφόρων, θετικά στο ενδεχόμενο να ψηφίσουν ένα νέο αντιμνημονιακό και πατριωτικό κόμμα στο χώρο της κεντροδεξιάς, εκφράζεται το 31,4%, ενώ το ποσοστό αυτό στους κεντροδεξιούς φτάνει το 47,7% και στους δεξιούς το 47,5%. Αρνητική άποψη έχει το 47,2% των ερωτηθέντων, με το μεγαλύτερο ποσοστό, 77,5%, να αφορά απαντήσεις πολιτών που δηλώνουν αριστεροί. Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατοπιστεί στο μνημονιακό χώρο. Η Νέα Δημοκρατία, η δεξαμενή της, κατά περίεργο τρόπο, η μεγάλη της δεξαμενή, είναι η κεντροδεξιά και το κέντρο, δεν είναι η δεξιά. Στο ερώτημα, στην περίπτωση που δημιουργηθεί ένα νέο μνημονιακό κόμμα στο χώρο της κεντροαριστεράς, 50,6% των ερωτηθέντων απαντά ότι δεν θα ψήφιζε, ενώ οι θετικές ψήφοι αντιστοιχούν στο 26,1% του δείγματος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των θετικών ψήφων, 39,3%, προέρχεται από ερωτηθέντες που δηλώνουν κεντροαριστεροί. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 24 Ιανουαρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου, ενώ το μέγεθος του δείγματος είναι 3.828 άτομα. Πάμε στους τηλεθεατές που περιμένουν. Αυτό το και το δεξιό κόμμα, κύριε Μανώλη, το Ελλήνων Πρωτοβουλία είναι... Τον Ελλήνων Πρωτοβουλία. Είσαστε εσείς, ναι, δεν έχει εξελιχθεί σε κόμμα. Ναι. Αλλά θα σας έλεγα ότι εγώ αυτό το μεγάλο ποσοστό... Αποδεικνύεται στην πράξη. Σήμερα είχαμε την αποχώρηση από τη Νέα Δημοκρατία ενός πολύ έντιμου στελέχους κοντά στο Σαμαρά, στο Ίδρυμα Καραμαλή, αναπληρωτή γραμματέα οργανωτικού του κόμματος και πρώτο σε ψήφους στην Πολιτική Επιτροπή του Δρόσου του Θήμιου. Λοιπόν, αυτό δείχνει, κατά την άποψή μου,
ότι ένας κόσμος απεγκλωβίζεται από τη Νέα Δημοκρατία, από ό,τι διάβασε τη δήλωσή του, ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει τη μετάλλαξη, έτσι, μετά από 38 την χρόνια. Την εξέλιξη του φόρουμ στο κόμμα, πότε την προσδιορίζετε χρονικά? Καταρχήν, αυτό που έχουμε είναι ένα φόρουμ. Κατά δεύτερο λόγο πρέπει να σας πω. Κατά δεύτερο λόγο πρέπει να σας πω ότι καθημερινά εγγράφονται μέλη. Εκατοντάδες. Στο φόρουμ. Και στελέχη. Έρχονται. Και κατά τρίτο λόγο ένα λεπτό. Κύριε Μηδονάκη, έρχονται νέοι σωτήρες. Κατά τρίτο λόγο θα υπάρχουν σωτήρες. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Κατά τρίτο, εγώ έχω καεί από αρχηγούς. Δύο αρχηγούς πέρασα έτσι που. Το θυμόμαστε. Έχω καεί τους δύο. Περνάτε γρήγορα τους αρχηγούς. Λέω λοιπόν ότι αρχηγικό κόμμα εγώ δεν θα συμμετείχα ποτέ. Αυτό που λέω, αν έρχεται οι σωτήρες δεν. Σας ψέλνει ο κύριος Καμένος τα εξαμάξει στο Twitter. Σωτήρες δεν υπάρχουν. Εκείνο που εμείς πάμε να κάνουμε είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να αποφασίσουν σαν πράσινο Καμένος τι θα γίνει μετά αυτά. Διότι έχει ξεσπάσει κότα και με τον κύριο Σαμενίτη για το αν κόβονται οι συντάξεις κάτω από 1000 ευρώ ή όχι. Πάμε στον κύριο αναλυτή, ο πρώτος τηλεθεατής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε. Παρακαλώ. Χαίρομαι που με παίρνετε. Ήμουν ένα πρώτος μηχανικός συνταξιούχος με 53 χρόνια στη θάλασσα. Ακούστε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μου πείτε εάν αυτοί που κυβερνάνε είναι αυτοί που είναι όλοι στο πάνελ εκτός από τον αντιπρόσωπο της ΦΗΝΙΟ, αγνωρίζει κανείς τι θέλει να πει ναυτικός. 24 ώρες το 24ωρο στη θάλασσα, στους ωκεανούς, στους κυκλώνες, ιδίως ο ναυτομηχανικός που δουλεύει και με 60 και 80 βαθμούς Κελσίου κάτω από την ύστατο γραμμή, κάτω από τη θάλασσα. Καθημερινώς έχει διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες. Πάει να κοιμηθεί, τον πετάει η φουρτούνα από το κρεβάτι. Πόσο πάει να φάει, του πέφτει το πιάτο. Κύριε αναλυτή, πόσο πήγε η σύνταξη? Ακούστε, έπαιρνα 2 χιλιάρικα, ναι, και μου την κατεβάσανε στα 1350 με το επικουρικό. Δεδομένου, ναι, με συγχωρείτε ένα λεπτό, ναι, ότι ο πρώτος μηχανικός και ο καπετάνιος, ναι, οι ανώτερες βαθμίδες σε ένα πλοίο, ναι, πληρώνουν από μαχικά για την καλυπά διαφωνής φορές 3 με 3.500 ευρώ το μήνα δικά τους και του εργοδότου τους, του εφοπλιστού δηλαδή. Τώρα, αλλά θα σας πω το εξής. Να σας πω εγώ κάτι και να μην σας στεναχωρήσω. Ότι η σύμμαση μας λέει 3.500 ευρώ υπό ελληνική σημαία, αλλά τα υπόλοιπα είναι πόνες και λοιπά. Ακούστε με λίγο. Για να σας ευχαριστήσω πολύ να μιλήσουν και άλλοι. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Αλλά μην τα δέσετε τα 1350. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον κύριο Παπά, παρακαλώ. 3 χρόνια στη θάλασσα. Είναι κύριε Παπά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε. Παρακαλώ. Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Παρακολουθούμε κάθε βράδυ. Καταρχάς θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τον κύριο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, σαν δεξιός έτσι που είμαι, που ήμουν μάλλον, ότι μου θυμίζει λίγο όταν όλοι οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας μου θυμίζει την καζούρα που κάνουμε οι Παναθηναϊκοί στους Ολυμπιακούς και οι Ολυμπιακοί στους Παναθηναϊκούς. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και τώρα να πούμε στο θέμα του σοβαρού που θα ήθελα να θίξω. Θέλω να μου πει ο κύριος βουλευτής τι ψήφισε για εμάς τους τρίδεκνους. Μας τα κατήργησε όλα και κάποια στιγμή θα πάρουμε ένα τεχνικό επίδομα, ένα πολυτεχνικό επίδομα που δεν ξέρουν πότε θα το δώσουν, ποιος θα μας το δώσει και αν θα μας το δώσει. Ευχαριστώ, κύριε Παπά. Να απαντήσω. Ναι, κύριε Σταμίδη. Να απαντήσω. 40 ευρώ για κάθε παιδί και 500 ευρώ πολυτεχνικό και τριτεχνικό επίδομα. Δεν μας είπατε τις προϋποθέσεις που πρέπει να πάρει. Προϋποθέσεις. Στον κόσμο να καταλάβει ότι θα πάρει. Τα 40 ευρώ μέχρι 21.000 ευρώ εισόδημα είναι ακριβώς 100% και μετά υπάρχει απομείωση. Οικογενειακό μιλάτε. 40 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί, ναι, μέχρι τις 23.000 ευρώ και 500 ευρώ το χρόνο για κάθε παιδί μέχρι τις 45.000. Ναι. Το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο από αυτό που σας λέμε λοιπόν από τις 450.000 αυτών των ανθρώπων θα πάρουν ούτε 20.000. Το άθροισμα είναι μεγαλύτερο. Ούτε το 20.000 κόσμος. Κύριε, θα τα δούμε εδώ. Πάμε στον κύριο Ευθυμίου, παρακαλώ. Και επίδομα ένα παιδί και πολιτική. Για πάρα πολλούς. Πάμε στον κύριο Ευθυμίου, παρακαλώ. Είναι και μεγαλύτερο από αυτό που ήταν μέχρι σήμερα. Καλησπέρα κύριε Ευθυμίου. Καλησπέρα μου κύριε Παυρούβε και σε όλο το πάνελ. Παρακαλώ. Θα ήθελα να πω κάτι. Γιατί, βέβαια με τις δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω σε ποιους μιλάνε, στους Αφρικάνους. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Όσο για τον κύριο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω τι επάγγελμα έκανε πρώτα. Ή για τον κύριο νομικό, δεν ξέρω το ποινικολόγο, τον δικηγόρο που βγαίνει και λαλάει. Αν μπορεί να ζήσουν σήμερα οι Έλληνες, με αυτά τα λεφτά
που παίρνουν γιατί είχαν καθορίσει τη ζωή τους και μιλάνε ακόμα. Και έχουν και έναν εξοκοινοβουλευτικό υπουργό οικονομικών που δεν τον έχει ψηφίσει κάποιος Έλληνας πολίτης και έναν καθηγητή σήμερα. Να μάθει τα παιδιά μας γράμματα στο σχολείο, να βγαίνει στη σύνταξη με 609 ευρώ, που όλοι εκεί θα πάμε, γιατί έτσι πήγανε μισθοί. Και εμείς καθόμαστε στον καναπέ και δεν ντρέπονται και μιλάνε ακόμα για δημοκρατία που έχουν για μένα. Τα έχουν καταπατήσει όλα και το Σύνταγμα. Γιατί όλα μέσα στο μισθούς ήταν το Σύνταγμα προβλέπει. Και για το επίδομα αδείας και τα δώρα και εκείνα και δουλεύανε τα μαγαζιά. Έλεος πια. Ευχαριστώ κύριε Ευθυμίου. Πάμε και στην κυρία Κουράκη, παρακαλώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ναι. Καλησπέρα, κυρία Κουράκη. Α, καλησπέρα σας. Εγώ θα μιλήσω με λίγο θυμό απόψε. Γιατί από πολλές μέρες παρακολουθώ και βράζω μέσα μου. Και συγγνώμη κιόλας, αλλά τα 70 μου χρόνια μου το επιτρέπουνε. Διότι από 17 χρονών έκανα το πρώτο μου μεροκάματο. Και έφτασα με τις συγκυρίες και με τα κόλπα που ξέρατε και μας κρύβανε και δεν μας βάζανε ένσημα κτλ. Κτλ. Να παίρνω 325 ευρώ το μήνα σύνταξη. Έχω 7 εγγόνια. Δεν είναι κανένας τους επιστήμονας. Υδραυλική είναι, ψυκτική είναι, χτίστες είναι, δουλειά δεν έχουνε. Εγώ βέβαια σας είπα από τα 17 μου χρόνια, αλλά είχα δουλειά, δούλευα, έβγαζα μεροκάματο. Τα δικά μου τα εγγόνια τι θα γίνουνε. Πού θα πάει, πότε θα βάλουν ένα ένσημο. Πέρυσι τέτοιο καιρό, κύριε Παυλόπουλε, είχα 3 εγγόνια φαντάρους. Απολυθήκανε. Ήρθανε άνεργοι. Θέλω να κάνω στον κύριο της Νέας Δημοκρατίας, παρόλο που αισθάνομαι αποστροφή, δεν θέλω να μιλάω με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά θέλω να κάνω μία ερώτηση. Έχουνε διέστηση πόσο βράζει το καζάν. Ξέρουν πόσο λάδι ρίχνουν στη φωτιά με τη λέξη επιστράτευση, επιστράτευση, που τα ζήσαμε στη Χούντα και κλαίω κάθε μέρα όταν την ακούω αυτή την κουβέντα. Όσο καιρό δεν μίλαγε κανείς, κοιμούνται οι Έλληνες. Μέχρι οι Ισπανοί μας φωνάζαν ότι κοιμούνται οι Έλληνες στην Ελλάδα. Τώρα ξεσηκώνεται ο κόσμος. Βέβαια, ό,τι απεργία και να γίνεται, κάποιος κλάδος εμποδίζει τον άλλον. Αν γάμουνε στην Ολυμπιακή δεν έχουμε αεροπλάνα, αν γάμουνε στα καράβια δεν έχουμε καράβια. Αν κλείσουνε τους δρόμους οι αγρότες δεν θα έχουμε έμβασμα να πηγαίνουμε να έρχομαστε. Τι θα γίνει όμως, πώς θα γίνει. Σφάξε με αγάμουνα γι' άσο, θα σταυρώσουμε τα χέρια μας γιατί το θέλουνε οι Γερμανοί που αυτά που δεν μπορέσανε να κάμουνε με τον πόλεμο τον κάμανε τώρα με την πένα. Και με το χύψιμο του κεφαλιού των δικών μας των κυβερνώντων. Με μία φράση θα κλείσω, κύριε Παυλόπουλε, του Μακρυγιάννη. Πατρίδα μου καημένη, στον κόσμο ξακουσμένη. Όσοι κι ας έχουν κυβερνήσει, κανείς δεν σε έχει αγαπήσει. Ευχαριστώ πολύ και καληνύχτα σας. Καλό βράδυ, κύριε Κουρέκη. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την επιστράτευση των πληρωμάτων των πλοίων αποφάσισε η κυβέρνηση, ξεκινώντας άμεσα τη διαδικασία επίδοσης φύλων πορείας. Η επιστράτευση θα ισχύσει από τις 6 αύριο το πρωί και αποφασίστηκε μετά τη νέα 48-ωρη απεργία που εξήγηλε για αύριο η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Ωστόσο, στην απεργία συμμετέχουν πλέον μόνο οι ναυτικοί στα λιμάνια της Αττικής, οι οποίοι αρνούνται να παραλάβουν τα φύλλα πορείας. Τα δρομολόγια στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας θα εκτελούνται κανονικά. Την ίδια ώρα, ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ εξήγηλαν για αύριο 24-ωρη πανατική απεργία σε ένδειξη συμπαράστασης στους ναυτικούς. Εν τω μεταξύ, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ ανακοίνωσαν για αύριο 4-ωρη στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Κανονικά θα λειτουργήσουν το μετρό, ο ηλεκτρικός και το τραμ. Στον αέρα βρίσκεται η καταβολή των επιδομάτων σε 420.000 τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας δεν έχουν δρομολογήσει τις διαδικασίες χορήγησής τους. Τα επιδόματα ανέρχονται σε 500 ευρώ το χρόνο για κάθε προστατευόμενο τέκνο και αντικαθιστούν τα επιδόματα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών που καταβάλλονταν από τον ΟΓΑ μέχρι το τέλος του 2012.
Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Οδό Αχαρνών θα πραγματοποιήσουν στις 9 αύριο το πρωί οι πολιτές λαϊκών αγορών, διεκδικώντας μείωση του κόστους παραγωγής αγροτικών προϊόντων. Προγραμματίζουν μάλιστα να στήσουν λαϊκή αγορά και να μοιράσουν οπωρολαχανικά δωρεάν σε ανέργους, πολύτεχνους και συνταξιούχους. Εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά, όπως πάντα, Άκης Παυλόπουλος και αποκαλυπτικό δελτίο. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα. Επιστρέφουμε στο αποκαλυπτικό δελτίο, δεύτερο μέρος, και χρωστά μία απάντηση ο κύριος Σταμενίτης στον κύριο Μανώλη για το αν μειώθηκαν ή δεν μειώθηκαν οι συντάξεις κάτω από 1.000 ευρώ, κύριε Σταμενίτη. Είναι, σας επαναλαμβάνω, για να τα βάλουμε σε μία τάξη τα πράγματα. Είναι βέβαιο ότι ακολουθείται μία πολιτική όπου πιέζονται αρκετές κοινωνικές ομάδες. Είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Όμως η μεγάλη αγωνία της κυβέρνησης και όλων μας είναι οι άνεργοι, τους οποίους πρέπει να βρούμε και να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο περιβάλλον για να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις και να μειωθεί η ανεργία. Πράγματι, είναι πολύ σημαντική και πολύ μεγάλη η μείωση μια σύνταξη. Γίνεται το προγραμματισμό του κάποιο, έχει δουλέψει πάρα πολλά χρόνια και αυτά τα δικαιούται. Το πιο σημαντικό όμως αυτή την ιστορία και το πιο μεγάλο πρόβλημα για μένα τον ίδιο είναι οι νέοι, οι οποίοι πρέπει να βρουν ελπίδα και να μπορέσουν να έχουν ένα καλύτερο αύριο. Μειώθηκαν, αυτό πώς γίνεται. Μειώθηκαν, αυτό αυτό πώς γίνεται. Μειώθηκαν, αυτό γίνεται και σε... θα σας απαντήσω και σε αυτό. Θα μου απαντήσετε όμως. Αυτό... θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω. Γιατί έχει σημασία να απαντήσω, να απαντήσω, να απαντήσω και στην κυρία η οποία μας είπε. Και πώς λύνεται, αυτή το πρόβλημα της ανεργίας. Σας το είπα και πριν από λίγο. Με επενδύσεις, με σταθερό κλίμα, με κυβερνητική αποφασιστικότητα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα με τέτοια κυβέρνηση που υπάρχουν μπορεί να έρθει επενδύσεις εδώ. Θα η φορολογία σας... είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν είμαστε ανταγωνιστικοί στις άλλες χώρες. Ότι έχει μειωθεί η φορολογία των επιχειρήσεων κατά 8% με το κοινό φορολογικό νομοσχέδιο. Εδώ μιλάμε για Βουλγαρία, έχει μειωθεί, έχει 10%. Γιατί έχει να μειωθεί εδώ το φορολογικό νομοσχέδιο, στο φορολογικό νομοσχέδιο κατά 8%. Θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα. Μα βλέπετε βήματα. Ότι οι επιχειρηματίες φεύγουν, κύριε Σταμενίτη. Φεύγουν οι επιχειρηματίες. Εγώ βλέπω μια στροφή. Θέλετε να ανοίξετε φορολογικές φυλακές, θέλετε να κάνετε. Να του βάλετε όλου μέσα. Στη Βόρεια Ελλάδα βλέπω μια στροφή. Επιχειρηματία σημαίνει επιχειρή. Γιατί πέρα από το γεγονός της μικρής φορολογίας, ένας επιχειρηματίας για να επενδύσει θέλει και άλλες προϋποθέσεις. Και ποιες είναι αυτές? Ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα, μια πολιτική σταθερότητα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ. Αυτά η Βουλγαρία δεν τους τα δίνει. Γι' αυτό και βλέπετε σιγά σιγά να προχωράει η ιστορία αυτή. Πού προχωράει? Έτσι, να προχωράει σιγά σιγά επενδύσει. Θα δείτε ότι ήρθε η Κόσκο. Με προσωπική παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά έχουμε επενδύσει στο λιμάνι. Που εσείς τα κατηγορούσατε, ναι, κύριε Τουσίδη. Η Κόσκο συνεχίζει. Έγινε επένδυση 50 ή 70 εκατομμύριων ευρώ από τη Χιούλερ Πάκαρτ. Υπάρχει μια προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά, ώστε να μπορέσει να δώσει ένα καλύτερο μέλλον στα νέα τα παιδιά. Και αυτή είναι η πρώτη γραμμή. Ποια είναι αυτή? Και αυτή είναι η πρώτη γραμμή. Έχει δώσει ελπίδα καθόλου? Ακριβώς. Υπάρχει μέλλον για τα παιδιά τα νέα? Γίνεται σιγά σιγά ελπίδα. Μα ποια είναι η ελπίδα, δεν καταλαβαίνω. Όταν βγήκαμε και γίναμε κυβέρνηση, είπαμε θα ιεραρχίσουμε τους στόχους και τους υλοποιούμε σιγά σιγά. Και στα μέσα. Πρώτο στόχο δεν ζούμε εδώ μαζί. Να παραμείνουμε στην 27% Ένωση, ανεργία έχουμε. Να παραμείνουμε στο ευρώ, να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον για να μπορούν να γίνουν επενδύσεις ώστε να μειωθεί η ανεργία. Αυτό είναι ο στόχος μας. Σιγά σιγά. Βλέπετε ότι το Δέλτα Νιτάφ έκανε την πολύ σημαντική ανακοίνωση, η οποία, συγγνώμη, είναι ασχολίαστη. Και μου είπατε να μην το σχολιάσω. Είπε ότι ο πολλαπλασιαστής είναι λάθος. Αυτό ακριβώς έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς το 2010. Συμφωνώ. Και έλεγε ότι εκεί ακριβώς έχουμε μεγαλύτερη ύφεση. Ακριβώς σε αυτή την επαναδιαπραγμάτευση που έγινε, επειδή αναγνωρίσαν το λάθος μας οι Ευρωπαίοι και το Δέλτα Νιτάφ για το 1,5, τι έγινε. Το 2012, όχι, Ευρωπαίοι, κύριε Σταμάτη. Το 2012 που είχαμε πρόβλημα στο έλλειμμα και στην ύφεση, δεν μας βάλανε επιπλέον μέτρα. Ίσα-ίσα, δώσατε επιπλέον μέτρα 3 δις, τώρα όχι, δεν πήραμε επιπλέον μέτρα και έχουμε άλλα 1,5 δις. Μειώθηκε κατά 20 δισεκατομμύρια το χρέος, ναι. Μας δώσαν τη δυνατότητα να μην πληρώσουμε τόκους και να μην πληρώσουμε για 15 χρόνια το χρεολύσιμο. Αυτό είναι μια σημαντική κατάκτηση και επαναδιαπραγμάτευση, η οποία επιβραβεύει και δικαιώνει την επιλογή που είχε κάνει ο Αντώνης Σαμαράς στην τοποθέτηση στο Ζάπιο 1 για το λάθος πολλαπλασιαστή. Παρακαλώ. Είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια πρόβλεψη ότι σταματάει η ύφεση? Βέβαια. Έχετε... Βέβαια. Από πού προκύπτει αυτό? Αν δεν υπήρχε συσσωρευμένη ύφεση... Από πού προκύπτει? Θα σας πω. Να σας απαντήσω. Μπορώ.
Το 2013 θα βγουν από την αγορά 9 δισεκατομμύρια με διάφορα μέτρα που έχουν πάρει λόγω του μνημονίου. Θα πέσουν στην αγορά 9 δισεκατομμύρια. Θα πέσουν μέσω, στην αγορά. Ακριβώς. Από τις επιστροφές που οφείλει το δημόσιο. Αυτό είναι, αυτά μέχρι το αυτά είναι, οικονομικά στοιχεία. Οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι ό,τι βγάζεις, τόσο βάζεις. Και αυτό θα φέρνει. Αυτά είναι. Θα μηδενίζει. Ναι, ναι. Σε συνδυασμό με τα 5 δισεκατομμύρια που προβλέπουμε να μπουν από το ΕΣΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δημιουργούνται συνθήκες ανάπτυξης. Και αυτά είναι. Το 2013 θα έρχονται ανάπτυξη. Και τελειώνω. Αν δεν είχαμε τη συσσωρευμένη ύφεση που έχει προκληθεί 4 χρόνια λόγω του λάθους. Και ποιος την έφερε τη συσσωρευμένη? Ο λάθος προπλασιαστής και οι προηγούμενοι που διαπραγματευτήκαν. Θα είχαμε προχωρήσει ανάπτυξη στο 2013. Αυτά. Είναι τα αυτά τα ευαγγελίζετε. Τα ευαγγελίζετε. Θα το δείτε το Δεκέμβριο του 2013. Αυτά τα ευαγγελίζετε η Νέα Δημοκρατία και τα λέει. Είναι γεγονότα. Μα σας παρακαλώ λιγάκι. Εδώ έρχονται διεθνή είναι οίκη, έρχονται τράπεζες. Όλες έρχονται οι τράπεζες μελέτες, οι οποίες μιλάνε ότι θα. Θα υπάρχει ανάπτυξη. Όλες οι τράπεζες, όλες οι μελέτες. Μιλάμε, θα είμαστε άλλη χώρα. Θα όχι άλλη χώρα. Δεν θα γίνει μέρα νύχτα. Δεν θα γίνει μέρα νύχτα. Σιγά σιγά. Θα προχωρήσουμε σε αλλαγή. Και αυτό το πετυχαίνουμε υλοποιώντας τους στόχους έναν έναν. Δεν είπαμε ποτέ ότι όλα αυτά που είπαμε προεκλογικά θα αλλάξουν σε 6 μήνες. Βάλτε μία τελεία, κύριε Σταμενίτη. Βάλτε μία τελεία, κύριε Σταμενίτη. Αυτό το οποίο όλοι οι οικονομολόγοι, όλες οι τράπεζες, αυτό το οποίο λένε είναι ότι η ύφεση θα συνεχιστεί για το 2013. Το τελευταίο, και μιλάνε, το τελευταίο τρίμηνο μιλάνε το για το 2014. Μιλάνε για το 2014. Άρα αυτή η τέτοια έλεγε και ο Παπαδρέου και πήγε σπίτι. Η πορεία. Τα πράγματα είναι βήμα-βήμα. Μισό λεπτό να πούμε κάτι. Άρα η πορεία είναι μέσω 2013 να συνεχιστεί η ύφεση. Και θεωρούμε εμείς ότι αν δεν αλλάξει αυτή η πολιτική, θα συνιστεί και το 2014. Εσείς πώς βλέπετε και την θέλετε να σας πω κάτι. Και θέλω να σας πω εσείς κάτι. Πώς την θα έρθουν και άλλα μέτρα. Δεν τα λέω, ΣΥΡΙΖΑ. Όταν το 2010 τα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι βγαίναν και λέγανε, μα εδώ καταστροφολογείται. Όχι, αυτά τα έλεγε η Δημοκρατία του Σαμαρά. Και επαληθεύτηκε. Αυτά τα έλεγε η Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά. Τα ίδια έλεγε ο κ. Παπακοσταντίνου και τα έλεγε. Και σήμερα πάει στη φυλακή. Το ίδιο έλεγαν. Εσείς, μια σειρά υπουργοί και βρεθήκαν εκτός βουλής. Αυτή τη στιγμή, στην παρούσα συγκυρία, βλέπετε υπαρκτό σχέδιο, σχέδιο το οποίο μπορεί να δουλέψει για να βγούμε νωρίτερα. Μέσα στο μνημόνιο, όχι. Όχι, έξω. Οπότε, έξω από το μνημόνιο. Για πες και τώρα, να σας πω κάτι. Ο πάτος που έλεγα προηγουμένως στον κύριο Παυλόπουλο ότι πρέπει να μπει, πρέπει να φύγουμε από το μνημόνιο ως διαδικασία. Η άλλη πρόταση, η άλλη πρόταση. Του οικονομικού προβλήματος. Φόρους που θα βάλετε. Εάν δεν υπάρξει. Πώς θα φορολογήσετε. Εάν δεν έρθουμε σε πώς θα βρείτε χρήματα για την υγεία. Μπορώ να πω. Μπορώ να πω. Δεν σα αφήνω. Μισό λεπτό. Εάν δεν υπάρξει μια επαναδιαπραγμάτευση. Καταγγελία λέγεται πριν από λίγο. Σα παρακαλώ. Παρακαλώ. Καταγγελία του μνημονίου μιλάμε. Αυτό πάντως. Μισό λεπτό. Στο εξωτερικό μου πήγε. Μα σα παρακαλώ. Κύριο Τσίπρα στη Βουλή μίλησε για την επαναδιαπραγμάτευση. Μα σας παρακαλώ. Λέω λοιπόν το εξής. Εάν το μνημόνιο, δηλαδή όλοι αυτοί οι εφαρμοστικοί νόμοι, οι οποίοι φέρνουν τον κόσμο σε απόγνωση και δεν δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση και λέει ο κύριος Σουνάρας είναι προαπαιτούμενα, εάν αυτό δεν σταματήσει, δεν μπορεί να μιλάμε για μια διαφορά. Πάμε και στον κύριο Μαδόνη. Αυτό είναι η συγκεκριμένη πρόταση. Αυτό είναι το ένα. Η συγκεκριμένη πρόταση λέει. Πού θα έρθουν χρήματα για υγεία, παιδεία, κοινωνική δεν πολιτική. Δεν θέλετε να σας διακόπτουν, αλλά διακόπτουν στη δεύτερο, το δεύτερο, σας παρακαλώ. Είναι ότι χρειάζεται θερμά. Με τους πιστωτές μας, χρειάζεται μέσα στην Ευρώπη, και το έχει πει και ο Τσίπρας, ότι πρέπει να κάτσει όλη η Ευρώπη να κουβεντιάσει. Εσείς πώς εξηγείτε ότι στις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας εδώ και μαζί χθες στην δημοσκόπηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου του κ. Πανά, λοιπόν, η εμπιστοσύνη, αν θέλετε, των πολιτών προς αυτό το οποίο παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ ως πρόγραμμα, δεν είναι και αυτή η οποία θα επιθυμούσατε. Θα σας πω. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ο κόσμος και η κοινωνία ολόκληρη περίμενε και είχε τις διαπραγματεύσεις αν θα πάρει τη δόση η κυβέρνηση και όλα αυτά. Αυτό είναι ένα σημείο το δεν οποίο. Δεν βλέπετε δική σας αλλαγή στάσης που έχει μπερδέψει λίγο τους πολίτες. Αυτό είναι το ένα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει τον καλό λόγο και ότι υπάρχει μια. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν μπορούμε να το απορρίψουμε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το οποίο έχει σημασία, είναι αυτά τα. Οι δημοσκοπήσεις πώς χρησιμοποιούνται. Εάν χρησιμοποιούνται
για να κάνουμε επικοινωνιακές πολιτικές. Ως εργαλεία της στιγμής χρησιμοποιούνται αλλά ως εργαλεία. Για την καταγραφή μιας Όταν βολεύουν οι δημοσκοπήσεις είναι καλές. Μισό λεπτό, όταν οι δημοσκοπήσεις δεν βολεύουν, κύριε Σκούρα. Δεν βγήκαμε ποτέ, κύριε Παυλόπουλε. Είναι εργαλεία επικοινωνιακού. Μισό λεπτό, κύριε Παυλόπουλε. Εγώ δεν θέλω να. Έμα τώρα τι μου λέτε εδώ. Ποτέ δεν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και τότε που ήταν μπροστά και πανηγύρισε για τις δημοσκοπήσεις. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Σας λέω, οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία και εμείς χρειάζεται αυτά να τα βλέπουμε και να τα... Μισό λεπτό να τελειώσω, να πω δύο κουβέντες. Εμείς δεν νομίζουμε ότι η Νέα Δημοκρατία από όλη αυτή την εκστρατεία που έκανε εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τίποτα. Ουσιαστικά βρισκόμαστε 50-50. Ένα το κρατούμενο, δεύτερο κρατούμενο. Από τα, από τα στοιχεία προκύπτει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δυναμική σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Δεν τη δείχνει όμως, δεν έχει την εξέλιξη. Θα το πω, θα σας απαντήσω για ποιο λόγο. Και το τρίτο, κατά τη γνώμη μας, γιατί θέλω να σας θυμίσω τον Απρίλιο του 2012 ήταν στο 6% και ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από ένα μήνα βρέθηκε στο 19% και μετά στο 27%. Σωστό. Ποιο είναι το σημείο το οποίο εμείς το εξετάζουμε. Θέλουμε δύο πράγματα να λύσουμε. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να μπούμε πολύ πιο μπροστά και πιο δυναμικά. Τώρα που οι αγώνες των εργαζομένων ξεκινήσανε και παίρνουν, διότι βλέπουν ότι τα πράγματα δεν γίνονται, εμείς πρέπει να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή απέναντι σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Και το δεύτερο, χρειάζεται ακόμα επεξεργασία η πολιτική μας πρόταση σε σχέση με το πρόγραμμα. Α, έχει ενδιαφέρον αυτό. Αυτό δουλεύεται και θα το παρουσιάσουμε. Να κάνει ένα σχόλιο πάντως. Άρα δεν είσαι έτοιμοι. Δεν είσαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι και το βελτιώνουμε ακόμα περισσότερο. Αυτή τη στιγμή σας λέω το εξής. Ότι επειδή είμαι στο τμήμα τοπικής αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ, κάνουμε 13 περιφερειακές συσκέψεις και διαμορφώνουμε 13 περιφερειακά προγράμματα. Αν το επεξεργαστείτε σωστά, κύριε Σκούτα, θα καταλήξετε σε αυτά που θα ξέρετε ότι θα το εξεργαστούμε σωστά. Όχι, κύριε Σαράκη. Όχι, κύριε Σαράκη. Μην πάνε, πάρτε το έτοιμο. Όχι, κύριε Σαράκη. Όσο κάνουν, εξεργάζονται, έρχονται πιο κοντά στην κυβέρνηση. Παρακαλώ, δηλαδή. Αυτό θα πάντως θα πρέπει να απαντήσετε. Πώς μπορεί να γίνει η ανάπτυξη. Πού θα βρεθούν χρήματα για να γίνει η ανάπτυξη. Όσο θα καταλάβετε. Όπως έκανε η Γερμανία. Παρακαλώ. Όσο δεν απαντάτε, δεν πρόκειται να βοηθήσει. Γιατί εξηγώ. Δεν απαντάτε πώς θα βγει. Δεν μπορεί να γίνει. Γιατί όσο δεν απαντάτε, πού θα βάλετε φόρους. Ποιους θα φορολογήσετε, ποιους δεν θα φορολογήσετε. Θα φτιάξουμε περιουσιολόγιο και θα τα μαζέψουμε τα χρήματα. Διότι εσείς άλλα λέγατε για την παροχή. Δεν θα μπορείτε να απαντήσετε. Εμείς απαντούμε ενός συγκεκριμένου. Δεν χρειάζεται νομοσχέδιο και τα λέμε. Εγώ πληρώνω, συγγνώμη που έχω γίνει στην Ελλάδα. Και ο άλλος που το έχει στην Αγγλία δεν πληρώνει τίποτα. Κύριε Σκούτα, δεν σας άφησα να τοποθετηθείτε. Είπαμε ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογία. Ο κύριος Μανώλης έχει το λόγο. Δεν τον έχετε, κύριε Σταλίνη. Θα ζητήσω να μην υπάρξουν διακοπές. Εγώ δεν διάκοψα τη δεύτερη φορά, παρότι άκουσα πράγματα από τα οποία διαφωνώ. Όχι, εννοώ για εσάς. Λοιπόν, καταρχήν χαίρομαι που ο κύριος Σταμενίτης με έμεσο τρόπο παραδέχθηκε ότι μειώνονται οι συντάξεις και κάτω από 1.000 ευρώ. Έτσι, γιατί μας ακούει ο κόσμος και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερο, μένει στις τράπεζες. Ότι οι τράπεζες προβλέπουν ότι θα έχουμε ανάπτυξη στο τέλος του χρόνου. Εγώ θα σας κάνω αναφορά σε μία τράπεζα, τη Citigroup, που προέβλεψε όχι 5% και 4,5% που προβλέπει το πρόγραμμα ύφεση για το 2013. Αλλά προέλεψε 11%. Αλλά δεν είναι και ότι καλύτερο. Άλλο λέω. Εγώ λέω άλλο. Για τις τράπεζες λέω. Και προέβλεψε και ανεργία 34%. Που θυμηθείτε το, θα με καλέσετε σε ένα χρόνο να το σχολιάσουμε. Στο 34 πάμε. Να ευχηθούμε να μην πάμε. Να ευχηθούμε, αλλά εκεί πάμε. Η Citigroup δεν την κάνει από την Ελλάδα. Κύριε Παυλόπουλε, κάνω αναφορά σε εκτιμήσεις τραπεζών που είπε ότι όλες οι τράπεζες κάνουν προβλέψεις. Εγώ δεν δέχομαι τη Citigroup. Εγώ δεν δέχομαι τη Citigroup. Αλλά πρέπει να τελειώσω. Να τελειώσω, να τελειώσω. Θα σας βοηθήσω. Η Citigroup είναι αναξιόπιστη. Είχε πει ότι η Ελλάδα θα χρησιμοποιήσει το 2012 και θα φύγουμε από το ευρώ. Εγώ δεν λέω τη Citigroup. Το 4% που προβλέπει το πρόγραμμα. Ελάτε στα ουσιαστικά. Με δεδομένο ότι πάντα. Ένα λεπτό. Με δεδομένο ότι πάντα πέφτει. Μνημόνιο δανειακές συμβάσεις, άστε τη Citigroup. Ένα λεπτό. Μνημόνιο δανειακές συμβάσεις επαναφέρουν στον συντάξεων. Σε αυτά τη λέτε. Επειδή λοιπόν πάντα πέφτει έξω το πρόγραμμα, θα ξαναπέσει έξω και το 4 θα γίνει 6. Εσείς τι λέτε. Το 6 θα έχει ανεργία 34%. Προσέξτε, αυτό είναι δεδομένο. Φορολογία ιδιοκτησίας. Εγώ προσέξτε, θέλω να το πω. Εγώ στη Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια που ήμουν, με φοβίζαν κάποτε που ήμουν από χειρικά, θα έρθει η αριστερά να σα πάρει το σπίτι μέχρι και προεκλογικά. Και τώρα δεν μας τα παίρνουν, αλλά μας αναγκάζουν να τους τα παραδώσουμε τις ιδιοκτησίες με τον τρόπο που συμπεριφέρονται. Τρίτον, θέλω να πω ότι η επόμενη μέρα για τις δημοσκοπήσεις.
Καταρχήν να πω ότι με αυτά που άκουσα από αυτούς που κάναν παρεμβάσεις, δήλωναν όλοι ότι ήταν πρώην Νεοδημοκράτες. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή εγκαταλείπουν την δημοκρατία. Είναι πολύ σημαντικό. Θα απαντήσω. Στις συζητήσεις στο φόρουμ. Θα απαντήσω. Λοιπόν, εμείς κάναμε μια άλλη διαδικασία. Εμείς θέλουμε. Είμαστε κατά του μνημονίου. Εγώ δέχομαι αυτό που λέω ΣΥΡΙΖΑ, να σκίσουμε το μνημόνιο. Ή που λέει ο Καμένος. Ναι, να το σκίσουμε. Τι θα κάνουμε, τι λέμε στον κόσμο. Αυτό έχουμε περάσει άλλο στάδιο τώρα. Σκίζουμε το μνημόνιο και δεν πληρώνουμε το χρέος, δεν είναι λύση πια έτσι που είμαστε. Χρειάζεται λοιπόν πρόταση, εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Και δυστυχώς, υπάρχει που το λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα δεν την έχει. Είτε γιατί κάποια στελέχη βγαίνουν και αλλάζουν την ατζέντα και μπαίνουμε σε θέματα, ξέρω εγώ, χίλια άλλα δύο πράγματα που την βολεύει τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, αλλά δίνει ουσιαστικά ρίγνει νερό στο μήλο της Χρυσής Αυγής, ο νόμος και η τάξη. Έτσι όπως την περιφέρει την Νέα Δημοκρατία, ρίγνει νερό στο μήλο της Χρυσής Αυγής. Λέμε λοιπόν το εξής. Εμείς ξεκινήσαμε με ένα φόρουμ. Έχουμε καθηγητές, ειδικούς, σοβαρούς σε ζητήματα οικονομίας, όπως είναι ο πρόεδρος του φόρουμ, σε ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης, που είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε. Ναι, να τελειώσω. Και τι θέλουμε να. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Και το δεύτερο θέλουμε. Αυτές τις προτάσεις να τις υλοποιήσουμε. Εμείς λοιπόν. Κάντε κόμμα και σας κλείνουμε. Λέμε όχι στο μνημόνιο για να κλείσω. Λέμε όχι στο μνημόνιο, αλλά θα έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Γι' αυτό και αυτό το 17% σίγουρα ναι. Και το 14% μάλλον ναι. Θυμηθείτε το ότι θα μεγαλώσει περισσότερο. Γιατί ο κόσμος δεν προσφέρει καμία λύση και να τελειώσω λέω. Βιάζεστε. Δεν βιάζομαι. Βιάζεστε. Θυμηθείτε, λέω, τι θα γίνει. Είναι άλλο η θεωρητική προσδοκία και άλλο η πράξη. Δικαιούμαι να ελπίζω, κύριε Παύλο. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Εγώ εκείνο που δεν καταλαβαίνω το εξής. Όταν βλέπω να δέχονται οι πάντες. Το λέω πριν ο Σαμαράς. Το λέει σήμερα το δούμε. Οι πάντες λένε ότι απέτυχε το πρόγραμμα. Είναι αποτυχημένο. Αυτή η αιμονή της κυβέρνησης. Να ακολουθήσει το πρόγραμμα είναι σαν να σου λένε ότι αν πάρεις αυτό το φάρμακο μέχρι που σου είχαμε δώσει εκλογές. Έχει παρενέργειες και οδηγήσεις στο θάνατο. Μέχρι και εμείς το ξαναπέρνουμε. Μέχρι τις γερμανικές εκλογές μπορεί να έχουμε πεθάνει. Κύριε Σαράκη, ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Μανώλης, ο κύριος Κούτας και ο κύριος Σταμανίδη σας έβαγαν τον χρόνο σας. Μία φράση θέλω σας παρακαλώ. Δεν έχω χρόνο, κύριε Σαράκη. Κλείνω, παρακαλώ πολύ. Μία φράση. Είναι πράγματι, είναι κοινά αποδεικτό ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η οικονομική κατάσταση, αλλά οφείλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Αν θέλουμε να δώσουμε ελπίδα και να πολεμήσουμε το φίδι της ανεργίας, θα πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες πολιτικές συνθήκες, να υπάρξει ανάπτυξη της αγοράς. Πάντως, αν μου επιτρέπετε και εμένα μία φράση, γιατί μιλώ λιγότερο από όλους σας. Είναι εντυπωσιακό να λέμε στους πολίτες αυτή την ώρα, με την ανεργία να είναι εκεί που είναι και τους πολίτες που ζουν κάτω από όλες τις στόχες, ότι θα δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες για να βγεις από την κρίση, πηγαίνοντας σε φυλακή για χρέη 3.000 ευρώ, παίρνοντάς σου με το δημόσιο, το κράτος, την πρώτη κατοικία με ασύστολες και ακατάσχετες κατασχέσεις, έρχονται με πολύ γραφοβία τα κατασχετήρια και την ίδια ώρα εμείς να τους λέμε, ξέρεις κάτι, μην στεναχωριέσαι, κάνε υπομονή, διότι προβλέπετε ανάπτυξη. Με φτωχούς, με ανέργους και με αυτοκτονημένους, ανάπτυξη σε χώρα δεν έχει. Πάντως χωρίς ανάπτυξη, κύριε Παυλόπουλε, δεν μπορεί να προχωρήσει σε αυτή την ιστορία.